Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά στους ερωτάζοντες. Είναι περιορισμένος ο χρόνος και δεν θα μπω στον πειρασμό να απαντήσω στις μεγαλοστομίες για το άπλυτο φως που ρίχνεται στην υπόθεση Νοβάρτης. Εξετάστηκε τόσο πολύ σε βάθος το σκάνδαλο μέχρι τώρα, που θεωρείται απαραίτητο να επεκταθεί η εξίσου έρευνα και σε άλλες περιπτώσεις να εξεταστούν και αυτές σε βάθος. Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα ζητήματα στο νομοσχέδιο για τις ευρωπαϊκές οδηγίες, στις οποίες αναφερθήκαμε αναλυτικά επί της αρχής. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτές περνάνε πραγματικά στον αφρό από το σύνολο σχεδόν των άλλων κομμάτων. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ μάλιστα εγκαλούν την κυβέρνηση γιατί καθυστερεί την ενσωμάτωση. Και πράγματι συμφωνούμε ότι άδικα κατηγορείται το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρώτος έσπευσε να επεκτείνει τον τρομονόμο, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τέτοιου είδους διατάξεις. Είναι γνωστή η προσήλωσή σας στον ευρωπαϊκό κατήφορο, αλλά δεν βλέπετε κανένα πρόβλημα για τα δικαιώματα και ελευθερίες αυτές τις ρυθμίσεις, για την απαράδεκτη διερεύνηση του αξιοπίνου με αόριστα περιγραφόμενες εγκληματικές συμπεριφορές. Σε σχέση με τις δικονομικές εγγύησεις για τα παιδιά, που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα, κάναμε πολύ συγκεκριμένες και αναλυτικές επισημάνσεις για το πώς πραγματικά θεωρούμε ότι μπορούν να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ανηλίκων. Η οδηγία αναφέρεται σε ελάχιστες μόνο δικονομικές εγγύησεις, που όχι μόνο είναι πίσω από τις ανάγκες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις υστερούν και σε σχέση με το τι σήμερα εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, στο ζήτημα της χωριστής κράτησης των παιδιών από τους ανηλίκους, το άρθρο 11 κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με τα όποια θετικά μέτρα υπήρχαν. Μέχρι τώρα, μετά από έντονη και μακρόχρονη παρέμβαση του συνηγόρου του παιδιού, η ηλικιακή ομάδα των 15 έως 18 χρόνων κρατεί το χωριστά στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου. Στο συζητούμενο νομοσχέδιο, συνάδελφοι, θα ήθελα λίγο ησυχία. Στο συζητούμενο νομοσχέδιο, όχι μόνο αυτό δεν κατοχυρώνεται, αλλά προβλέπεται και σε ορισμένες περιπτώσεις η κατεξαίρεση κράτηση ανηλίκων στον ίδιο χώρο με ενήλικες. Κάτι απαράδεκτο που πρέπει να αποκλείεται σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου πρέπει να απαλληφθεί εντελώς η διάταξη που περιορίζει την εφαρμογή των ελάχιστων αυτών δικονομικών εγγύσεων μόνο στις περιπτώσεις των πράξεων με κατώτατο όριο ποινής τουλάχιστον 6 μηνών. Σας επισημάναμε ήδη ότι αυτό αποκλείει τη μεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων στις οποίες συνήθως εμπλέκονται ανήλικοι, όπως κλοπές, σωματικές βλάβες και άλλες. Η ειδική μεταχείριση και προστασία των ανηλίκων πρέπει να εξασφαλίζεται ανεξαρτήτως ύψους ή είδους προβλεπόμενης ποινής, ανεξαρτήτως αν αυτός κρατείται ή όχι. Όπως και για το άρθρο 6, θεωρούμε ότι πρέπει ρητά να αποκλείεται η δυνατότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της εξέτασης του ανηλίκου αυτό να γίνεται χωρίς τη συνδρομή δικηγόρου. Και για τη ρύθμιση της οπτικοακουστικής καταγραφής, επισημάναμε ότι δημιουργεί μια επίφαση προστασίας από περιστατικά άσκησης ψυχικής, σωματικής ή λεκτικής βίας σε βάρος του ανηλίκου, που τίποτα δεν διασφαλίζει ότι αυτά θα έχουν προηγηθεί εκτός κάμερας, αλλά την ίδια ώρα κρύβει πολύ περισσότερους κινδύνους για το πώς αυτό το βίντεο θα αξιοποιηθεί και από τις ιδιοκτικές αρχές ή και σε άλλες περιπτώσεις. Με βάση λοιπόν μια σειρά άλλες παρατηρήσεις που κάναμε στη συζήτηση στην Επιτροπή, θεωρούμε ότι η οδηγία δεν εξασφαλίζει με πληρότητα τις δικονομικές εγγυήσεις που αρμόζουν στην ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα των κατηγορουμένων. Πολύ δε περισσότερο αυτή απέχει από μια συνολική αντικλιματική πολιτική με έμφαση στην πρόληψη, διαπαιδαγώγηση και την ομαλή επανένταξη των παραβατών ανηλίκων στην κοινωνία. Αναφερθήκαμε αναλυτικά στην επέκταση των κατασταλτικών μηχανισμών στο πλαίσιο των μέτρων, όπως λέγονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και για τις ρυθμίσεις σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνουμε για ακόμα μία φορά τους κινδύνους που υπάρχουν τέτοιου είδους διατάξεις που διευρύνουν υπερβολικά το αξιόπινο, αξιολογώντας ως εγκληματικές συμπεριφορές, ως συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, εικαζόμενες ακόμα σχέσεις και σκοπούς, να αξιοποιηθούν για ένα κυνήγι μαγισσών, κατασκευάζοντας τρομοκράτες πάντα με το μάτι στραμμένο στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι φανερό ότι το αστικό κράτος ετοιμάζει τους κατασταλτικούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει τη λαϊκή αντίδραση που θα ξεσπάσει ενάντια στο νέο γύρο επίθεσης στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, προκειμένου να βγουν άβρεχτοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και από αυτή την κρίση. Έχει κάνει η κυβέρνηση ήδη
φανερές τις προθέσεις της, δεν χρειάστηκαν καν τα προσχήματα για να επιτεθεί κατ' επανάληψη σε βάρος των λαϊκών κινητοποιήσεων. Φαίνεται τελικά ότι τα μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού περιλαμβάνουν και τις μετακινήσεις αστυνομικών δυνάμεων από νησί σε νησί για να επιβάλλουν με το μαστίγιο την πολιτική σας. Δεν αρκείστε μόνο στην ενίσχυση του μηχανισμού ποινικοποίησης των κινητοποιήσεων, στέλνετε τον κόσμο κατευθείαν στα νοσοκομεία για να μπορούν να εξελίσσονταν ενόχλητες οι πράσινες ή άλλες business. Αυτό έδειξε το νέο σκηνικό ομής βίας που έστησε η κυβέρνηση στην Τίνο για να ελοπίσει αυτή τη φορά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το κράτος έχει συνέχεια βέβαια, απόφαση που παραδίδει το φυσικό πλούτο στα χέρια των ιδιωτών της ενέργειας για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Κύριε της κυβέρνησης, παίρνετε ανέμους επιλέγοντας για ακόμα μια φορά τον επικίνδυνο δρόμο της αστυνομικής αγριότητας, αλλά προσέξτε, γιατί τη θύελα που μπορεί να προκαλέσει ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός δεν μπορεί κανείς να τη σταματήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και μέσα από εκ πρώτης όψης αθώες διατάξεις του νομοσχεδίου φαίνεται ποιον βάζει απέναντί του το αστικό κράτος, απέναντι σε ποιον παίρνει τα μέτρα του. Για παράδειγμα, στη διάταξη του άρθρου 63, που έχει εύλογα συγκεντρώσει συνολικά διαφωνία, που για ακόμη μια φορά πάβει την ποινική δίωξη οριζόντια για όλα τα πλημελήματα με χαμηλό όριο ποινής στη λογική της αποσυμφόρησης, κάτι που θεωρούμε προβληματικό και ανεπαρκές σε κάθε περίπτωση, όμως φροντίζεται από αυτές να εξαιρέσετε αυτή την παραγραφή της απαράδεκτης διάταξης που ποινικοποιεί τις κινητοποίησεις ενάντια στους πληστηριασμούς. Αυτή είναι για σας η πράξη με τη μεγαλύτερη κοινωνικοηθική απαξία? Είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης να στρώσει το δρόμο για να βγει μαζικά στο σφυρί η λαϊκή κατοικία. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση όταν, ενώ λέτε ότι αναγκάζεστε εκ των συνθήκων να προχωρήσετε σε τέτοια αποσυμφορητικά της δικαιοσύνης μέτρα, καταθέτετε ταυτόχρονα νομοσχέδιο που προβλέπει ταχύρυθμες και πολυτελές διαδικασίες στα δικαστήρια μόνο για τους επενδυτές, μονάζιγα για το κεφάλαιο. Βλέπετε, για κάποιους ακόμα και η δικαιοσύνη είναι λίγο πιο δίκαιη. Θα τα πούμε βέβαια αυτά ολοκληρωμένα όταν έρθει για συζήτηση το καινούργιο νομοσχέδιο. Όμως δείτε, για παράδειγμα, την ίδια ώρα που νομοθετείτε πολυτελείς διαδικασίες για τους επενδυτές, βάζετε νέα εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα, ιδίως στις σημερινές συνθήκες που πολλαπλασιάζονται οι οικονομικές δυσκολίες. Μιλάω για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας, που αντί να τη διευρύνετε εντάσσοντας περισσότερους δικαιούχους, είπατε στην προηγούμενη συζήτηση, δεν το είδαμε βέβαια αν θα το υλοποιήσετε, ότι θα τροποποιήσετε τη διάταξη, περιορίζοντας κι άλλο τα εισοδηματικά κριτήρια. Και μάλιστα το παρουσιάσετε ως ένδειξη καλής θέλησης να συνδιαμορφώσετε τις διατάξεις του νομοσχεδίου με τις προτάσεις που έγιναν από μερίδα της αντιπολίτευσης και δικηγόρων, που τις θεωρούμε απαράδεκτες βέβαια. Αυτό που θα ενίσχυε και το θεσμό της νομικής βοήθειας, αλλά θα βοηθούσε και τους δικηγόρους που συμμετέχουν σε αυτή, θα ήταν η άμεση εξόφλησή τους αμέσως μετά τη διενέργεια της δικαστικής πράξης και όχι βέβαια με τις σημερινές απαράδεκτες καθυστερήσεις μηνών και χρόνων ακόμα. Σε σχέση με το τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τις διάσπαρτες διατάξεις, θα αναφερθώ συγκεκριμένα μόνο άρθρα. Στο άρθρο 55 είχαμε διατυπώσει συνολικά την επιφύλαξή μας αναφορικά με την επιδίκαση της συγκεκριμένης αποζημίωσης από διοικητική αρχή, διορισμένη μάλιστα από τον αρμόδιο υπουργό και όχι από δικαστικό όργανο που πληρεί και τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Προκειμένου, θεωρούμε θετικό βήμα ότι διευρύνεται η δυνατότητα των θυμάτων να προσφύγουν με την αύξηση της προθεσμίας και τη μείωση του παραβόλου, όμως πιστεύουμε ότι πρέπει συνολικά να καταργηθεί το παράβολο που λειτουργεί αποτρεπτικά στους προσφεύγοντες. Σε σχέση με το άρθρο 56, δεν θεωρούμε επαρκή την αιτιολόγηση που δίνεται ότι αυτό δεν δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα λόγω της φύσης των αποφάσεων του ΣΤΕ, γιατί ναι, μεν θεωρητικά το κράτος δεσμεύεται και για άλλες περιπτώσεις από τις πιλωτικές αποφάσεις. Αυτό ωστόσο δεν αποκλεί, το επικαλούμε διάφορους λόγους να αποκλίνουν από αυτή. Ήδη υπάρχει σχετική εμπειρία με την επίκληση δημοσιονομικών λόγων ή ελλείψεως νόμου συμφέροντος να εξαιρούνται δικαιούμενοι. Σε σχέση με το άρθρο 57 για το καθεστώς αλλοδαπών, κατανοούμε ότι αυτό δεν ρυθμίζει τώρα για πρώτη φορά τα ζητήματα της προσφυγής στην διεθνή προστασία, όμως θεωρούμε ότι, ότι επιβεβαιώνεται ουσιαστικά την κριτική που σας κάναμε και ότι με την επιτάχυνση των διαδικασιών, με την υποβίβαση δηλαδή των αιτήσεων
διεθνούς προστασίας στα διοικητικά πρωτοδικεία, ουσιαστικά διαμορφώνεται προϋποθέσεις για μια βιομηχανία απορρεπτικών αποφάσεων. Όταν μάλιστα έχετε διαμορφώσει το εξής αντιφατικό, οι πρωτοδίκες δικαστές να καλούνται να εξετάσουν αποφάσεις βαθμολογικά ανώτερων τους δικαστών, όταν οι επιτροπές ασύλου αποτελούνται από εφέτες, καθιστώντας ουσιαστικά απίθανη την ανατροπή τους. Η κριτική μας δηλαδή εστιάζεται σε αυτό ακριβώς το γεγονός της ανακολουθίας της κυβερνητικής πολιτικής, που αποδεικνύει την κατεύθυνση που αποκολουθείται σε σχέση με τα δικαιώματα των προσφύγων, που αποβλέπει βέβαια και με κάθε τρόπο στον περιορισμό τους. Και δύο κουβέντες τώρα για την διάταξη για τις μισθολογικές οριμάνσεις των δικαστικών λειτουργών. Τοποθετηθήκαμε ότι θεωρούμε θετική. Βέβαια, έχει καθυστερήσει ήδη η καταβολή τους και θεωρούμε ότι δεν πρέπει αυτή να πάει για το τέλος του χρόνου. Θα πρέπει να γίνει άμεσα. Τέλος, για την διάταξη που αφορά τις οργανικές θέσεις των δικαστηρίων, έχει γίνει από όλες τις πλευρές κριτική. Ενώ μετά από τόσο καιρό και με δεδομένες τις ανάγκες για άμεση στελέχωση των δικαστηρίων, κάνεται έστω και περιορισμένη αύξηση των οργανικών θέσεων, όμως αυτή υπονομεύεται απ' την άλλη με τη μείωση των θέσεων των αντισαγγελέων υφετών, οποίοι είναι γνωστό ότι παράγουν σημαντικό έργο. Ακόμα πραγματικά δεν κατανοούμε την άρνησή σας να επισπεύσετε την κάλυψη των θέσεων των δικαστών με την εισαγωγή μιας εμβόλυμης σειράς κατάταξης από τον πίνακα των επιτυχώντων του περσινού διαγωνισμού, για τους οποίους βέβαια δεν θεωρούμε ότι υστερούν σε επιστημονική επάρκεια από τους προηγούμενους εισαχθέντες, και ιδίως μετά την τελευταία γνωμοδότηση που απαντάει και στα ζητήματα νομιμότητας. Και ολοκληρώνουμε αυτό, δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ.